μια αναλυτική εικόνα για τα νούμερα, για τα στοιχεία, για τους αριθμούς που περιλαμβάνει αυτός ο προϋπολογισμός. Επιπλέον φόροι 1,8 δισεκατομμύρια, μειώσεις δαπανών που στην πλειοψηφία τους βεβαίως αφορούν κοινωνικές δαπάνες 2,1 δισεκατομμύρια, 2,7 δισεκατομμύρια οι αποκρατικοποιήσεις, έτσι λέγεται το ξεπούλημα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν διαμορφώνεται αυτό το οποίο στα χαρτιά υπολογίζεται σε περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα, 3,5-3,8 όπως λένε του ΑΕΠ. Να προσθέσουμε σε ό,τι αφορά την καλοσύνη του καλύτερου από τον επόμενο βέβαια προϋπολογισμό μέχρι τον επόμενο προϋπολογισμό, όπως είπε ο κύριος Βούτσης, δύο λόγια για αυτή την καλοσύνη. Ένα πρώτο στοιχείο είναι ότι το υπερπλεόνασμα, από αυτό το ματωμένο πλεόνασμα που προβλέπεται, δηλαδή εκείνο το 0,3% που είναι πάνω από το ληστρικό 3,5% που έχουν συμφωνήσει με τους εταίρους, αλλά επειδή αυτοί είναι καλοί φορογδάρτες, δεν θα περιοριστούν στο 3,5%, θα το πάνε στο 3,8%. Αυτό λοιπόν το επιπλέον 0,3% αντιστοιχεί σε 580 εκατομμύρια. Που με τη σειρά τους, προσέξτε, ξέρετε σε τι αντιστοιχούν. Αντιστοιχούν από χέρι με τα 4 πέμπτα του μερίσματος που διανέμει ο κύριος Τσίπρας. Από χέρι δηλαδή, ό,τι σου δίνουν με το μέρισμα, σου το παίρνουν κατά 80% με μία και μόνο κίνηση. Με το υπερπλεόνασμα από το ματωμένο πλεόνασμα. Έτσι, για να έχουμε συνέστηση του τι συμβαίνει. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι το εξής. Η επιπλέον άμεση και έμεση φόρη που προβλέπει αυτός, ο καλύτερος από τον προηγούμενο καλύτερο προϋπολογισμό για το 18, ανέρχονται σε 852 εκατομμύρια, δηλαδή 150 εκατομμύρια παραπάνω από το μέρισμα του κυρίου Τσίπρα. Μόνο η επιπλέον άμεση και έμεση φόρη είναι 150 εκατομμύρια πάνω από το μέρισμα του κυρίου Τσίπρα. Και ένα τρίτο στοιχείο είναι το εξής. Οι μειώσεις σε κοινωνικές δαπάνες, δηλαδή σε περίθαλψη, σε κοινωνική προστασία και ούτω καθεξής, ανέρχονται σε 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, 3 φορές πάνω από το μέρισμα του κυρίου Τσίπρα. Προσθέστε δε, για να έχετε μια τάξη μεγέθους να ζυγίσουμε το μέρισμα, ότι το μέρισμα που θα διανεμηθεί τις επόμενες μέρες είναι το 1 δέκατο, επαναλαμβάνω, το 1 δέκατο από όσα θα βουτήξει ή η παρούσα καλή κυβέρνηση ή η επόμενη παρούσα, η επόμενη μελλοντική, καλή θα είναι και αυτή η κυβέρνηση, από τα μέτρα που έχουν ήδη ψηφιστεί για την περίοδο 2019-2021 και αφορούν μόνο τους συνταξιούχους. Αυτός είναι ο καλύτερος, πριν τον ακόμα καλύτερο προϋπολογισμό που θα έρθει του χρόνου, αυτό είναι και το μέρισμα.